Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου, είναι η πρωινή επισκόπηση, η εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής των Ελλήνων που σας ενημερώνει για όλες τις ειδήσεις από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και όχι μόνο. Στην παρουσίαση η Αλεξία Κουλούρη και ο Λάμπρος Πέγκος. Καλημέρα Αλεξία. Καλημέρα. Πλούσια η ειδησιογραφία από την Σύνοδο Κορυφής και το διπλωματικό μαραθώνιο της κυβέρνησης για το θέμα της Αγίας Σοφιάς. Μέχρι τα εντατικούς ελέγχους και την αναζωπήρωση του κορονοϊού και στα της Βουλής το πόρισμα που είχαμε χθες για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Πορίσματα, έχουμε πολλά πορίσματα. Πορίσματα, ναι, ενσωματώνονται ναι, σε ένα το να πόρισμα. Τα πάρουμε με τη σειρά. Είχαμε χθες, σήμερα μεταβαίνει στις Βρυξέλλες ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο. Το αντικείμενο είναι βεβαίως το Ταμείο Ανάκαμψης και ο Μακροχρόνιος Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιτάπητος όμως και το ζόρι για τα ελληνοτουρκικά, ευρωτουρκικά, γιατί θα τεθούν. Τέθηκαν και στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός με την Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ. Θυμίζω ότι έχουν την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, στο οικονομικό σκέλος, η Γαλλία εκτιμά ότι είναι δυνατό και επιθυμητό να επιτεθεί μια συμφωνία και αυτό που ουσιαστικά λένε ότι θα πρέπει να κερδίσουν χρόνο και αν δεν επιτευχθεί σε αυτή τη σύνοδο, που το ελπίζουν και το επιθυμούν, τουλάχιστον πριν το τέλος του καλοκαιριού. Όμως απεσιόδοξος είναι ο Ολλανδός, ο κύριος Ρούτε, ο οποίος δεν βλέπει συμφωνία αυτό το διήμερο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το βασικό ήταν η αισιόδοξη Μέρκελ από χθες. Θα τα δούμε στην πράξη αυτά, Λάμπρο, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχουν μια ομόφωνη απόφαση. Τώρα στο κομμάτι που αφορά την Αγία Σοφία. Χθες ξύλωσαν τις ταμπέλες στις οποίες αναφερόταν ως μουσείο. Είχαμε και μια ακόμα φιέστα με φόντο την Αγία Σοφία. Χθες ήταν και η επέτειος του αποτυχημένου πραξικοπήματος, οπότε ο Ερντογάν είχε λόγο να επιλέξει να κάνει αυτή τη φιέστα με το βλέμμα στην προσευχή στις 24 του μηνός. Ήταν στημένο το πραξικόπημα από πράκτορα της ΜΙΤ. Και είχαμε και αποκαλύψεις από τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος έλεγε ότι εκείνο το βράδυ που θα έρχονταν οι 8, γιατί τέθηκε και το θέμα των 8 ξανά, προσπάθησαν με το ελικόπτερο να έρθουν σε επικοινωνία πριν προσγειωθεί το ελικόπτερο σε επικοινωνία με τον Χουλουσία Κάρ. Ήταν δύσκολο, διότι, όχι μάλλον δύσκολο, δεν ήταν εφικτό τα είπα αυτά στο Μέγκα χθες, διότι δεν υπήρχαν επικοινωνίες λόγω της κατάστασης που επικρατούσε. Να σου πω επίσης ότι ο κύριος Δένδιας είχε συνάντηση με τον κύριο Πάιατ για το θέμα της Τουρκίας, ενημέρωσε τους Έλληνες ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και στο κομμάτι του κορονοϊού έχουμε αναζωοπήρωση. Έχουμε αναζωοπήρωση και η κυβέρνηση προσπαθεί με εντατικούς ελέγχους να κοντρολάρει το θέμα, να το ελέγξει, γιατί ήδη ξεκίνησαν χθες και οι Βρετανοί τουρίστες να έρχονται, που η Βρετανία έχει μεγάλο πρόβλημα με τον κορονοϊό. Είχαμε και μια κόντρα ανάμεσα στα κόμματα για το θέμα του κορονοϊού. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ που κατηγορούσε την κυβέρνηση για παλινοδίες σε σχέση με τη μάσκα. Η Νέα Δημοκρατία μετά απάντησε ότι τα έχει λίγο χαμένο. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει ανακοινώσεις για μέτρα που δεν έχουμε πάρει για το θέμα της μάσκας. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε αυστηροποίηση των ελέγχων και θα έχουμε και αυστηροποίηση των ποινών, γιατί κάπως έχουν χαλαρώσει, η αλήθεια είναι, τα μέτρα. Αυτό τουλάχιστον αποφασίστηκε. Και χθες είχαμε και το πόρισμα για την Προκαταρκτική Επιτροπή, την παραμποπή του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για 8 αδικήματα, μεταξύ των οποίων σύσταση εγκληματικής συμμορίας, δωροληψία, απόπειρα εκβίας, προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε βεβαίως την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, το πόρισμα του εισηγητή Σπύρου Λάπα. 254 σελίδες και μιλά για κατασκευασμένο κατηγορητήριο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και προηλημένες αποφάσεις. Λέει να τεθεί στο αρχείο. Να τεθεί στο αρχείο, ότι ξεκίνησε ως παροδία και κατέληξε ως φάρσα, μετατρέποντας μια επιτροπή του Κοινοβουλίου σε κομματικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής, σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ στην Προκαταρκτική Επιτροπή. Θα δούμε πότε θα συζητηθεί. Είχε ακουστεί για 22 του μηνός. Να ασκηθεί δίωξη κατά του κ. Παπαγγελόπουλου, ζητάει και το κίνημα αλλαγής. Να πούμε επίσης ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει αποχωρήσει από την Επιτροπή και το ΜέΡΑ25 δεν είχε λάβει μέρος από την αρχή. Και όπως δήλωσαν και εδώ σε μια εκπομπή δική μου βραδινή, δεν θα συμμετέχουν και στην διαδικασία της ψηφοφορίας. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Άννας Ασημινάκη. Είναι εκτενές και θα έρθουμε στη συζήτησή μας.
Την παραπομπή του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για 8 αδικήματα, εκ των οποίων τα 4 σε βαθμό κακουργήματος, προτείνει η Νέα Δημοκρατία στο πόρισμά της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής Προκατακτικής Εξέτασης της Βουλής. Από το αποδεικτικό υλικό προκύπτει με σαφήνεια ότι ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλος παρενέβαινε με την πολιτική ανοχή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε ανοιχτές ποινικές υποθέσεις και τις διαμόρφωνε κατά τρόπο που μπορούσε να δημιουργήσει οικονομικό όφελος για αυτόν και τους συνεργούς του, αλλά και πολιτικό όφελος για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το πόρισμα προτείνει να μην υπάρξει κατηγορία, καθώς δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις ενοχής σε βάρος του ελεγχόμενου αναπληρωτή υπουργού για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή κατάθεση, γιατί υπάρχουν απλές αλλά όχι επαρκείς ενδείξεις, και για το αδίκημα της πρόκλησης και προσφοράς για την τέλεση κακουργήματος, καθώς πλέον απαιτείται αμοιβή και από το αποδεικτικό υλικό προκύπτουν απειλές και όχι υπόσχεση αμοιβής. Ζήτουν όμως να ασκηθεί ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας, καθώς με δόλο έπεισε την εισαγγελέα διαφθοράς και τους επίκουρους εισαγγελείς που χειρίζονταν την υπόθεση Νοβάρτης, με περισσότερες από μία πράξης να τελέσουν περισσότερα εγκλήματα και συγκεκριμένα, εν γνώση τους, εξέθεσαν σε δίωξη κάποιον αθώο, δηλαδή τα 10 πολιτικά πρόσωπα που διαβίβασαν το φάκελο της δικογραφίας στη Βουλή των Ελλήνων και εν συνεχεία συνέχισαν να τους ελέγχουν και συνεχίζουν μέρος αυτών να ελέγχουν, έχοντας μάλιστα ασκήσει και δίωξη σε βάρος του κυρίου Λοβέρδου, χωρίς να έχουν αρμοδιότητα, και παράλληλα παρέλειψαν να διώξουν κάποιον ύποπτο και δει τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ που δεν εξέδωσαν δελτίο τιμών κατά το έτος 2015. Δεύτερον, ηθική αυτουργία σε πλημελιματική κατάχρηση εξουσίας, γιατί με δόλο έπεισε τους εισαγγελείς και μεταχειρίστηκαν παρανόμως εκβιαστικά μέσα για να πετύχουν οποιαδήποτε εγγραφή ή προφορική κατάθεση κατηγορουμένου μάρτυρα, στις περιπτώσεις τουλάχιστον των κυρίων Φρουζή, Μανία, Μανιαδάκη, Βουλκίδη και των άλλων προστατευόμενων μαρτύρων, με την παράνομη υπαγωγή τους σε καθεστώς προστασίας. Τρίτον, ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, γιατί έπεισε με δόλο τους εισαγγελείς την υπαγωγή των μαρτύρων σε καθεστώς προστασίας στον τρόπο εξέτασης αυτών, στις επιλεκτικές καταγραφές καταθέσεών τους, στη χρήση συσκευών USB με προδιατυπωμένες καταθέσεις, στην απόκρυψη από τη Βουλή των Ελλήνων κατά την αποστολή του φακέλου κρίσιμων εγγράφων της δικογραφίας και δι' των εγγράφων στις ΗΠΑ, την αλληλογραφία με το FBI ή της αρχαιοθετημένης διάταξης για τον ΙΤΑ 1-1. Τέταρτον, παράβαση καθήκοντος κατά εξακολούθηση και συγκεκριμένα όντας υπάλληλος και δι' αναπληρώτης Υπουργός Δικαιοσύνης, με αρμοδιότητα τη διαφθορά, με πρόθεση παρενέβη τα καθήκοντά του, παρεμβαίνοντας στο έργο της εισαγγελέως διαφθοράς κυρίας Τουλουπάκη, της εισαγγελέως διαφθοράς κυρίας Ράικου, με απειλές εναντίον της, παρεμβαίνοντας στο έργο του οικονομικού εισαγγελέα κυρίου Αθανασίου για να βλάψει τρίτους σε σειρά υποθέσεων, αλλά και με παρέμβαση στο έργο της εισαγγελέως κυρίας Τσατάνη. Πέμπτον, απόπειρα εκβίαση στην υπόθεση Μιονή κατ' επάγγελμα και με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος και ο εκδότης κ. Ιωάννης Φιλιππάκης παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 350.000 ευρώ από τον κ. Μιονή, που δεν όφιλε να το καταβάλει, και στη συνέχεια ο κ. Μιονής και οι συνεργάτες του υπέστησαν παράνομες διώξεις. Έκτον, δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου για τους ίδιους λόγους. Έβδομον, δωροληψία υπαλλήλου για τους ίδιους λόγους. Όγδοον, εγκληματική οργάνωση, και συγκεκριμένα ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του έως τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όντας αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, με πρόθεση οργανώθηκε με άλλους προκειμένου να διαπράξουν κακουργήματα και πλημελήματα, ενώ ζητείται να ελεγχθεί ο ρόλος και άλλων φυσικών προσώπων που ενδεχομένως να έχουν διαδραματίσει συγκεκριμένους ρόλους, και ιδίως του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη. Να σημειωθεί ότι ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται για τις πράξεις και παραλήψεις 6 μη πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ιωάννης Μπούγας αναφέρει μεταξύ άλλων: «Επιτελέσαμε με θεσμική προσήλωση ένα ιδιαίτερο καθήκον. Δεν πρόκειται μόνο για τέλεση εγκλημάτων, αλλά για έκνομες πράξεις που πλήττουν αυτή καθ' αυτή τη λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Η ολομέλεια του σώματος και ενδεχομένως η δικαιοσύνη θα εξιχνιάσει και θα κρίνει στο σύνολό τους τις υποθέσεις. Χρέος του πολιτικού κόσμου είναι η θωράκιση της δημοκρατίας ώστε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοιες εκτροπές». Στη δική του πορισματική έκθεση ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η άποψη των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με συνεκτίμηση του αποδεικτικού υλικού οδηγεί στην παραδοχή ότι δεν προέκυψαν σε καμία περίπτωση ενδείξεις, και μάλιστα επαρκείς ενδείξεις. Αντίθετα, προέκυψε ότι κανένα απολύτως αδίκημα δεν διέπραξε ο ύποπτος πρώην υπουργός, και οι στοιχειώδεις κανόνες της δικαιοσύνης επιβάλλουν τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο. Αυτό θα είναι πραγματικά πράξη και απόφαση δικαιοσύνης». Αναφέρουν στο πόρισμά τους και προσθέτουν:
Το κατηγορητήριο που στήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής στηρίχτηκε σε πλήθος αντιφάσεων από βασικούς μάρτυρες. Η Επιτροπή δεν κάλεσε τον Αντώνη Σαμαρά και τελικά το κατηγορητήριο στηρίζεται σε 5 μάρτυρες, εκ των οποίων οι 4 εισαγγελείς και ο 1 επιχειρηματίας. Αυτοί οι 5 μάρτυρες στηρίζουν το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης, αλλά μόνο σκευωρία. Κοινοβουλευτικές πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν ότι η Επιτροπή άρχισε ως παροδία και κατέληξε σε φάρσα, επειδή μετατράπηκε σε κομματικό όργανο της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Επιτροπής Σπύρος Λάπας, σε δήλωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «Είναι τραγέλαφος ότι η πλειοψηφία στο πόρισμά της βρίσκει κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους των εισαγγελέων, την οποία προκάλεσε αποκλειστικά ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ενώ απουσιάζει λέξη σκάνδαλο Νοβάρτης. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία να διατυπώνονται κατηγορίες εις βάρος του πιθανού ηθικού αυτούργου και να μην έχουμε ούτε τα ονόματα των φυσικών αυτούργων, ούτε τις πράξεις τους, ούτε στοιχεία και πραγματικά περιστατικά που να τεκμηριώνουν τυχόν ευθύνες τους γι' αυτά. Έτσι μείναμε με τον ηθικό αυτούργο στο χέρι. Έβγε. Τα υπόλοιπα στην Ολομέλεια της Βουλής». Στη δική του πολισματική έκθεση, το Κίνημα Αλλαγής ζητεί την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου για 7 αδικήματα και αναφέρει μεταξύ άλλων ότι με επικεφαλή στον πρώην Υπουργό στήθηκε παραδικαστικό κύκλωμα που επιχείρησε να σπηλώσει Έλληνες πολιτικούς. Παράλληλα, προτείνουν να διαβιβαστούν στοιχεία της Επιτροπής στη Δικαιοσύνη για την άσκηση ποινικής δίωξης για ενδεχόμενη τέλεση σειράς κακουργημάτων και πλημελημάτων κατά της εισαγγελέως διαφθοράς Ελένης Τουλουπάκη και των επίκουρων εισαγγελέων Τζούρα και Μανώλη, αλλά και κατά των δημοσιογράφων Ιωάννη Φιλιππάκη, Αλέξανδρου Τάρκα και Γιάννας Παπαδάκου και να διερευνηθεί τυχόν εμπλοκή του δημοσιογράφου Κώστα Βαξεβάνη. Η Νοβάρτης είναι και σκάνδαλο και σκευωρία. Με εκτροχιασμό της φαρμακευτικής δαπάνης από τη Νέα Δημοκρατία το 2004-2009 και επιχείρηση συγκάλυψης από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να το αντιμετωπίσει από το 2009 με μεγάλες μεταρρυθμίσεις για το φάρμακο. Η Ελληνική Λύση δεν υπέβαλε πορισματική έκθεση και σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για παιχνίδια διχασμού, κομματικά ξεκαθαρίσματα και πράξεις αντεκδίκησης. Σε δήλωσή του, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος κάνει λόγο για ευτελισμό του Συντάγματος και της αποστολής της Επιτροπής από την πλειοψηφία της. Παράλληλα, αναφέρει ότι η επερχόμενη οικονομική καταστροφή, η μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί και η διαφαινόμενη παραχώρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν θα συγκαλυφθούν από την πρωτοφανή, παράνομη και κατάπτυστη πολιτική δίωξη εις βάρος ενός αθώου. Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε την πρώτη μας προσκεκλημένη. Είναι η κυρία Χαράκα Φαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών. Καλημέρα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς που είστε κοντά μας, αναπληρώτρια τομεάρχης περιβάλλοντος, η κυρία Καφαντάρη, γιατί είχαμε και έχουμε στη Βουλή και τα ηλεκτροκίνητα και είστε και εισηγήτρια, κυρία Καφαντάρη. Θα θέλαμε όμως να ξεκινήσουμε με αυτό που μόλις παρακολουθήσαμε. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με τη δήλωση που έκανε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που ουσιαστικά κατά την άποψή μας αποτελεί παρέμβαση στη δικαιοσύνη την ίδια. Ότι έπρεπε τα 10 πρόσωπα, υποθέσεις των 10 προσώπων, να μπουν ήδη στο αρχείο. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα τόπιμα σοβαρό. Από την άλλη μεριά, από τη στιγμή που ξεκίνησε η συγκεκριμένη προανακριτική της Βουλής, φάνηκαν οι προθέσεις και οι διαθέσεις της Νέας Δημοκρατίας όταν κάνανε ολόκληρη ιστορία και αποκλείσαν ουσιαστικά τον Δημήτρη τον Τζανακόπουλο και τον Παύλο Πολάκη από μέλη της προανακριτικής. Με κάποια, επιτρέψτε μου, έολα επιχειρήματα. Λέτε ήταν προδιαγραμμένη η πορεία. Αυτό θέλω να πω, φάνηκε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η προανακριτική. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Την Τετάρτη θα τα πούμε όλα πάλι και στη Βουλή, στην Ολομέλεια, γιατί η πληροφόρηση είναι ότι 22 του μηνός, έτσι είναι η πληροφόρηση μέχρι τώρα, αύριο το απόγευμα θα βγει το πρόγραμμα. Νομίζω και σήμερα κάθε Πέμπτη συνεδριάζει και η διάσκεψη των Προέδρων. Ναι. Έχουμε κάποια δίωξη στον τέος υπουργό, όχι κάποια, με κάποιες σημαντικές κατηγορίες που του βάλανε. Λένε οι δικαστικοί συντάκτες ότι δεν έχει προηγούμενο. Ναι, είναι ηθικός αυτούργος. Γιατί μιλάμε για 4 κακουργήματα. Ναι, μιλάμε, δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Ηθικός αυτούργος χωρίς να υπάρχει ο αυτούργος, ο φυσικός. Δηλαδή είναι κάποια θέματα που πολύ βγάζουν μάτι κατά τη γνώμη μου. Αυτό που θέλω να πω είναι εμείς καταθέσαμε μία, ο κύριος Λάπας που ήταν και ο υπεύθυνος, να το πω έτσι, μαζί με τους άλλους συναδέλφους από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Επιτροπή, καταθέσαμε ένα πόρισμα νομίζω γύρω στις 600 σελίδες πόσο είναι,
Όχι, 240 κάτι, 250, ναι. Κάπου εκεί. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Δεν πειράζει. 250 σελίδες, ναι. Καταθέσαμε, στο οποίο αναφέρουμε κάποια πράγματα, μεταξύ των οποίων. Είναι σημαντικό το ότι μέσα στο πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχει FBI, δεν υπάρχει Νοβάρτης, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Δεν υπάρχουν οι καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων, δεν περιλαμβάνονται. Αυτούς λέτε τους μάρτυρες που αποκαλεί η Νέα Δημοκρατία κουκουλοφόρους. Ναι, με νόμο αλλαγές που η Νέα Δημοκρατία έκανε επί κυρίου Σαμαρά για τους προστατευόμενους μάρτυρες, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και βέβαια είναι διεθνώς οι προστατευόμενοι μάρτυρες, είναι κάτι που ισχύει. Εδώ όμως υπάρχει και νομίζω ότι ακούσαμε ότι τους δίνεται και πολιτικό άσυλο, κάτι τέτοιο είχε γραφτεί πριν από δύο εβδομάδες. Και μια άλλη διάσταση στην Αμερική, προστασία. Ναι. Ότι υπάρχει και παραγγελία του Αρείου Πάγου για άσκηση δίωξης στην κυρία Τουλουπάκη. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ και έχουμε δύο πορίσματα, γι' αυτό μπερδεύτηκα πριν για τις σελίδες. Ένα έχει να κάνει από τον κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του, Σοφουλάτο, ο οποίος ουσιαστικά... Δεν υπάρχουν στοιχεία για την κυρία Τουλουπάκη, λέει, και ο άλλο είναι του κύριου Ζάχαρη, που είναι. Είναι οι δύο εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν διαφορετική σελίδες που άποψη. Είπαμε, να παραπεμφθεί η κυρία Τουλουπάκη και στα δύο όμως πορίσματα, και αυτό είναι και πρωτοτυπία, έτσι, να υπάρχουν δύο πορίσματα σχετικά. Ότι η βοηθή, να το πω έτσι, των εισαγγελέων διαφθοράς δεν συμμετέχουν σε τίποτα. Και στα δύο πορίσματα. Στους προστατευόμενους μάρτυρες που είπατε, εκεί στηριχτήκατε, η προηγούμενη κυβέρνηση στηρίχθηκε και έστεισε 10 κάλπες, εκ των οποίων δύο πρώην πρωθυπουργούς. Μήπως λοιπόν, ανοίξατε τον ασκό του αιώλου λοιπόν, με αυτή την ενέργεια. Εμείς παραπέμψαμε στη δικαιοσύνη για διερεύνηση. Έτσι. Και η δικαιοσύνη έπραξε το ρόλο της και μάλιστα για τρεις υπάρχει εκκρεμότητα. Οι άλλοι μπήκαν στο αρχείο. Και ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος η δικαιοσύνη τον καλεί, διώκεται να το πω έτσι, να δώσει εξηγήσεις. Και ο ίδιος ζήτησε την άσκηση της ασυλίας. Και οι άλλοι δύο διερευνώνται ακόμα, μεταξύ των οποίων είναι και ο κύριος Γεωργιάδης από τους άλλους δύο. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι φάνηκε από την πρώτη στιγμή ότι υπήρχε ένα σχεδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης σήμερα για το θέμα αυτό. Απ' την άλλη μεριά μάλιστα δεν αναφέρουν στο πόρισμα της προανακριτικής που, της Νέας Δημοκρατίας, δεν αναφέρεται μέσα καθόλου και το θέμα με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, που είναι ένα ζήτημα πριν από δύο μήνες, έτσι, που είναι ο Βάρτης ουσιαστικά κλήθηκε να πληρώσει 410 εκατομμύρια δολάρια για υποθέσεις στην Ελλάδα για τις σχέσεις με αξιωματούχους. Και δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής και αποσαφηνίστηκε, όπως λένε τουλάχιστον, ναι, ότι οι αξιωματούχοι δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Έτσι είναι μία ερμηνεία, αλλά αξιωματούχοι, officials όπως λέει, μιλάει για αξιωματούχος. Και αξιωματούχος δεν μπορεί να είναι μόνο ένας γιατρός, ας πούμε, σε ένα νοσοκομείο ή και διευθυντής σε ένα νοσοκομείο. Αξιωματούχοι είναι πολιτικά πρόσωπα που κατέχουν κάποια θέση εξουσίας. Μήπως τελικά επικεντρώσαμε σε αυτούς τους αξιωματούχους που λέτε ή στα πολιτικά, ναι, πρόσωπα εδώ και αφήσαμε όλα τα άλλα. Γιατί και 4 χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν βρέθηκε ένας γιατρός, να πούμε ότι ο τάδε γιατρός είναι ο Βάρτης, τον είχε χρηματίσει. Κανένας, λοιπόν, μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει πληρώσει. Λοιπόν, κοιτάξτε, για το μεγάλο σκάνδαλο και ότι που λέγαμε. Δεν διεκδίκησε και η χώρα αποζημίωση όπως οι Ηνωμένες. Στο ιατρικό κομμάτι, ναι, το μεγάλο σκάνδαλο δεν το αμφισβητεί κανένας. Λοιπόν, κοιτάξτε, στο πολιτικό ήταν, το να προσπαθούμε, και αυτό το κάνει και η Νέα Δημοκρατία, να ρίξει τις ευθύνες μόνο σε γιατρούς ή σε αξιωματούχους, όπως λέει, γιατρούς, διευθυντές νοσοκομείων και διάφορα, νομίζω ότι είναι λίγο άστοχο. Όχι λίγο, είναι άστοχο και δεν στέκει. Δεν μπορεί ο πολιτικός προϊστάμενος, ο υπουργός, ο αρμόδιος, να μην ξέρει τι γίνεται από κάτω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια που γίνεται για να φύγει το πρόβλημα από συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες.
Εμείς λειτουργήσαμε αυτό θεσμικά. Αυτό το πόρισμα, εφόσον γίνει δεκτό στην Ολομέλεια από τις Βουλής όταν θα γίνει ψηφοφορία για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο δρομολογεί και άλλες εξελίξεις αναφορικά με διεύρυνση του κατηγορητηρίου και αναφέρομαι και στην περίπτωση του κυρίου Παπά και στις συνομιλίες που είχε με τον Σάββη. Από ό,τι γνωρίζω και γράφτηκε στον τύπο, εγώ δεν ήμουν μέλος της προανακριτικής και μάλιστα δεν έχω πρόσβαση στα πορίσματα και τα διάφορα, δεν αναφέρεται μέσα καθόλου για τον κύριο Παπά. Αυτή την ενημέρωση έχω. Είναι έτσι. Και νωρίς να το διαβάσουμε όλοι, πάρα πολύ σελίδες. Εγώ το διάβασα σε εφημερίδα αυτό το πράγμα και δήλωση που έγινε από... Η προδιαγεγραμμένη πορεία που είπατε, κυρία Καφαντάρη, σχετίζεται και με το Βρώμικο 89, είτε μια επιχειρηματολογία που είχατε αναπτύξει στην αρχή. Βρώμικο 89 το... Θα το ξαναστείλετε πάλι. Λοιπόν, κοιτάξτε, άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε εδώ ότι η δεξιά δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Και το εννοώ και το λέω με σαφήνεια. Δυστυχώς και αυτά που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με το νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση, που απαγορεύει ουσιαστικά τις συναθρήσεις, τις διαδηλώσεις και όλα αυτά, μας πάνε πάρα πολύ πίσω και σε κάποιες εποχές, επιτρέψτε μου, εγώ θα πάω πιο παλιά, στη δεκαετία του 60 και όλα αυτά τα οποία είδαμε. Γιατί αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Όταν η κυβέρνηση ψηφίζει ένα νόμο που απαγορεύει ουσιαστικά, άσχετα τι λέει, τις δηλώσει τις συναθρήσεις και λοιπά, με όλες τις ρυθμίσεις που έφερε, έτσι, και μας πηγαίνει πραγματικά πάρα πολύ πίσω. Εγώ πάντως άκουγα ενάντια, θέλω να τονίσω, ψηφίστηκε αυτός ο νόμος με αντίθεση και των Σολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με σοβαρές ενστάσεις από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής σχετικά με συνταγματικότητα και λοιπά. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει ένα στόχο αυτή τη στιγμή. Επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν είναι μόνο η κρίση του κοροναϊού, έτσι που δυστυχώς βλέπουμε μία αναζωπήρωση το τελευταίο διάστημα. Θα πάμε τώρα και να πούμε είναι για σοβαρό. Την οικονομία. Μια είναι οικονομία η οποία... για την οικονομία. Ναι. Εσείς δηλαδή ουσιαστικά μιλάτε για προσανατολισμό. Εγώ μου θέλω να σας ρωτήσω, επειδή άκουγα χθες την πρώην πρόεδρο της Βουλής και πρώην συντροφό σας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, να βάλει εναντίον του κυρίου Παπαγγελόπουλου, του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Παπά. Τι απαντάτε σε αυτό, γιατί είπε εγώ πράγματα... για την κυρία Κωνσταντοπούλου δεν θα απαντήσω. Δεν θέλω να απαντήσω. Επιτρέψτε μου. Άλλη ερώτηση. Έχει σημασία όμως για τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Κοιτάξτε, ο καθένας έχει την ευθύνη της πορείας του. Εδώ που βρισκόμαστε τώρα, τα ζητούμενα είναι άλλα. Και τα ζητούμενα αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να δυναμώσει. Δυστυχώς το ΚΙΝΑΛ και με τη στάση δυναμώνει του... Δυναμώνει μέσα σε αυτό το κλίμα όμως. Θα σας απαντήσω. Το ΚΙΝΑΛ δυστυχώς με τη στάση του την προηγούμενη Παρασκευή, με τον Πέμπτη, με τον νόμο των συγκεντρώσεων, έδειξε ουσιαστικά ότι είναι... παρακολούθημα της Νέας Δημοκρατίας, η ηγεσία του τουλάχιστον, έχει σοβαρές αντιδράσεις βέβαια, το είδαμε και με, είχε πολλές διαφωνίες οι οποίες ενσωματώθηκαν. Τι ενσωματώθηκε? Έγιναν αλλαγές, τροποποίησης, πάντως το βασικό προτάσεις. Που είπανε ότι θα καταθέσουμε μία τροπολογία για την αστική ευθύνη και δήθεν με αυτό το επιχείρημα θα ψηφίσουμε υπέρ, δεν έγινε δεκτό και είχε και τις αντιδράσεις τις οποίες είχε από τον κύριο Παπανδρέου, πρωθυπουργός της χώρας ήταν, από τον κύριο Καστανίδη και λοιπά. Θέλω να πω αυτά που είπε ο κύριος Παπάς. Να ολοκληρώσω γι' αυτό το λόγο. Ένα λεπτό. Γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι η Προοδευτική Συμμαχία, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δυναμώνει, θέλει να καλύψει το δημοκρατικό προοδευτικό κόσμο, ούτως ώστε να έχουμε ένα τέτοιο πλατή μέτωπο που θα κάνει τη δεξιά του κύριου Μητσοτάκη. Παρέμβηση. Αναγκαία συνθήκη για να δυναμώσετε, μήπως πρέπει να είναι και κάποιο είδους αυτοκριτική ακόμα περισσότερη στο θέμα του κύριου Παπά, για να το συνδέσω με την ερώτηση. Η ερώτηση είναι αν σας έχει καλύψει ο κύριος Παπάς με όσα έχει πει, γιατί ακούστηκαν διάφορες απόψεις για συμπεριφορές, για αλαζονίες. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω το εξής, ότι βλέπουμε
ότι ανασύρονται από το παρελθόν και μάρτυρες. Ο κύριος Μινωής ήταν και στην προανακριτική, είχε καταθέσει πριν κάποιο καιρό, στην εξεταστική μάλλον, να το πω σωστά, για την Οβάρτης και λοιπά. Βλέπουμε ότι ανασύρονται όλα αυτά γιατί θέλουν να αποδείξουν, δεν το αποδεικνύουν βέβαια, ότι όλοι είμαστε ίδιοι. Δηλαδή και η Νέα Δημοκρατία και εσείς ο ΣΥΡΙΖΑ το αγκυβερνήσατε και λοιπά. Κανείς όμως δεν είπε για δημόσιο χρήμα και για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε και όσοι μας ακούνε νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα γίνεται μια προσπάθεια σπήλωσης του Αλέξη του Τσίπρα από τους πολιτικούς αντίπαλους και από τα οικονομικά συμφέροντα που δεν τα βγάζω έξω, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, γιατί μέσω του κύριου Παπά μπορεί και μέσω άλλων βουλευτών, τέως υπουργών να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Και όλα αυτά είναι η προσπάθεια να αποδείξουν δήθεν ότι όλοι είμαστε ίδιοι, αλλά δεν είμαστε. Ο Αλέξης Τσίπρας και όλοι μας φυσικά και στηρίζουμε και το έργο το οποίο έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια πάμε παρακάτω στο πολιτικά ζητούμενο, το επίδικο, που είναι το δυνάμωμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και απ' την άλλη μεριά η αντιμετώπιση των προβλημάτων του κόσμου στην οικονομία, τα οποία προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Τι περιμένετε από τη Σύνοδο, κυρία Καφαντάρη, και στο θέμα των κυρώσεων για την Τουρκία? Είχαμε και απάντηση του κυρίου Σασόλη σε ερώτηση του κυρίου Παπαδημούλη ότι θα συνεχίσω να ενημερώνομαι και να ασχοληθώ με το ζήτημα και τις επαφές για την Αγία Σοφιά με τους Τούρκους συνομιλητές μας. Και τι περιμένετε για το Ταμείο Ανάκαμψης? Πρώτα απ' όλα θα πω ότι φάνηκε τελικά και φαίνεται η διαφορά στην εξωτερική πολιτική της πατρίδας μας. Ποια ήταν η χώρα μας, πώς την υπολόγιζαν όταν ήταν στη διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, είχε επιτευχθεί για πρώτη φορά να πάρει απόφαση των αρχές Ιουνίου του 19 η Ευρωπαϊκή Ένωση για κυρώσεις στην Τουρκία. Έτσι, αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ήταν επίτευγμα και της δικής μας κυβέρνησης και της Ελλάδας, της πατρίδας μας. Είχαμε θα το πω πιο έτσι. Δυνατή φωνή, λέτε, στο εξωτερικό. Βεβαίως, μας υπολόγιζαν. ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε χτίσει σχέσεις καλής γειτονίας και συνεργασιών με διμερείς, τριμερείς, Ισραήλ, Ιορδανία, Αίγυπτο. Πώς δεν είχαμε συμφωνία για ως με την Ιταλία, ναι, δεν έχουμε επαφές θα απαντήσω. Με την Αίγυπτο. Θα απαντήσω. Δεν συνεχίζεται λοιπόν, αυτό το κλίμα. Θέλω να πω, είχαμε κάνει μια σειρά βήματα που μας έκαναν να παίζουμε καθοριστικό ρόλο, αν θέλετε, και στα ό,τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Δυστυχώς όμως, ακόμα και στο θέμα με την Τουρκία, έτσι, ήξερε η απέναντι πλευρά ο Ερντογάν ότι έχει έναν ισχυρό αντίπαλο, έναν ισχυρό γείτονα και σκεφτόταν το πώς θα κινηθεί. Γιατί και τότε υπήρχαν οι απειλές για την Αγία Σοφία. Αλλά δυστυχώς επί Κυριάκου Μητσοτάκη η Αγία Σοφία γίνεται τζαμί. Είχε υποθεί τότε η φράση να μην είμαστε μοναχοφάιδες. Για αυτό οποία... είναι άλλο, δεν αφορά την Αγία Σοφία. Όχι, αφορά όμως, ναι, όμως βλέπουμε... αφορά την το Αιγαίο. Ναι, φράση είπατε. Εγώ σας πω, θα σας πω γεγονότα. Αυτή η μυστική διπλωματία η οποία γίνεται και δεν το λέω ότι στην εξωτερική πολιτική κάνεις και κάποιες επαφές, δεν θα διαφωνήσω, αλλά να μαθαίνουμε από άλλη χώρα, από τον κύριο Τσαβούσογλου ας πούμε, ότι έγινε η συνάντηση αυτή στη Μάλτα Ελλάδας, Τουρκίας και Γερμανίας. Αυτή δεν ήταν σε χαμηλό επίπεδο, ήταν ναι, σε επίπεδο ναι, αλλά ένας λόγος παραπάνω που ζητάμε και φαίνεται αναγκαίο πλέον να συγκληθεί το Συμβούλιο πολιτικών αρχηγών. Ναι. Να ενημερωθούμε τι γίνεται. Εμείς, επειδή αναφερθήκατε στην Ιταλία, θα πω το εξής. Το επικροτήσαμε αυτό, διότι δεν ασκούμε πολιτική του στυλ πρέσπες, Μακεδονομάχη και λοιπά που άσκησε η Νέα Δημοκρατία όταν περάσαμε αυτή τη σημαντική συμφωνία που σήμερα η Νέα Δημοκρατία την τιμά. Τότε τι έλεγε, τι λέει τώρα. Θυμάστε τι είχε γίνει. Είπαμε θετικό βήμα η ΑΟΣ και η συμφωνία με την Ιταλία. Να προχωρήσουμε και στη Λιβύη. Να δοθεί, να προχωρήσουν οι διεργασίες, ήδη έχουν προετοιμαστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση για οριοθέτηση ζωνών, να προχωρήσουμε στην επέκταση χωρικών υδάτων νότια της Κρήτης. Εμείς είμαστε θετικοί σε ό,τι
ενισχύει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου και βασικά του δικαίου της θάλασσας. Και εδώ θέλω να πω ότι η Τουρκία δεν το έχει αναγνωρίσει, δεν το έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας. Ναι, είναι γνωστό. Το αναγνωρίζει έμεσα όμως, με συγχωρείτε, στη μαύρη θάλασσα. Ναι. Στην πράξη. Μάλιστα. Mm-hmm. Με αυτά, κυρία Καφαντάρη, να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε και πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και εμείς να επισημάνουμε μια φορά ότι ο ρόλος μας είναι να θέτουμε ερωτήσεις και να μεταφέρουμε και επιχειρηματολογία των άλλων κομμάτων. Για να γίνεται ο διάλογος και να υπάρχουν οι απαντήσεις. Όπως έλεγε, θα έχουμε τον κύριο Καπάτο από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι και μέλος προκατακτικής, να του μεταφέρουμε την επιχειρηματολογία τη δική σας, να απαντήσει και εκείνος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και εμείς που περνάμε. Να περάσουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, στις επίκαιρες ερωτήσεις που παρακολούθησε η Ειρήνη Ανδρουλάκη, για τα προβλήματα στην αγορά που δημιούργησε ο κορονοϊός, στην αγορά ελαιολάδου και στο λιμάνι του Πειραιά, στα έργα που γίνονται εκεί. Η συνέχιση των έργων επέκτασης του επιβατικού λιμένα στην Πειραϊκή για τη διευκόλυνση της κρουαζιέρας παρά την προσωρινή διαταγή αναστολής των έργων από το ΣΤΕ ήταν το θέμα της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε η βουλευτής του Μέρα 25, Φωτεινή Μπακαδήμα, η οποία μάλιστα επεσήμανε ότι σύμφωνα με μαρτυρίες διτών, τα μπάζαπ έχουν 2 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που θα δημιουργήσει πρόβλημα στην είσοδο του λιμένα. Λίγες μέρες μετά, στις 29 Ιουνίου, το 5ο τμήμα του ΣΤΕ προχώρησε σε διευκρινιστική απόφαση, επισημένοντας πως η προσωρινή διαταγή αφορά μόνο τη διενέργεια βυθοκορίσεων. Ως εκ τούτου, το μπάζωμα συνεχίζεται κανονικά. Δεν παρεμβαίνουμε και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει στις εργασίες των δικαστηρίων. Τώρα, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας προχώρησε σε διευκρινιστική απόφαση, είναι κάτι που προφανώς το γνωρίζει το ίδιο. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ζυζανίων αλλά και στις αδιάθετες ποσότητες ελαιολάδου εξαιτίας της πτώσης της ζήτησης λόγω κορονοϊού, αναφέρθηκε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου, με την αρμόδια υφυπουργό να απαντά ότι υπάρχει δική μέρημνα για την Κρήτη προκειμένου να διατεθούν πιο ισχυρά φυτοφάρμακα. Υπολογίζεται ότι περίπου το 1 τρίτο μιας καλής χρονιάς παραγωγής, δηλαδή περίπου 50 με 55.000 τόνοι, είναι στις αποθήκες μας. Αυτό το οποίο αναμένεται να συμβεί είναι να υπάρχουν ζητήματα για τη διάθεση αυτού του προϊόντος, αφού κάθε χρόνο είχαμε τον τουρισμό, την εστίαση, που απορροφούσε μια σημαντική ποσότητα και έτσι ερχόμασταν το φθινόπωρο να έχουμε αποσυμφορήσει πάρα πολύ τις όποιες ποσότητες είχαν συσσωρευτεί. Οι ελληνικές εξαγωγές μειώθηκαν το Μάρτιο-Απρίλιο κατά 12% εκτός των πετρελαιοειδών και των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 9%. Ο μέσος ρυθμός αύξησης των εξαγωγών τροφίμων την τριετία 17-19 ήταν 2% και το πρώτο τετράμινο τώρα του 20 εν μέσω πανδημίας έτρεχαν με 21%. Την ενίσχυση του Δήμου Αγίας Βαρβάρας με επιπλέον πόρους ζήτησε μέσω επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής του Μέρα 25 Κρήτωνας Αρσένης, ώστε να μονιμοποιηθούν 26 εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στον τομέα των κοινωνικών παροχών εδώ και 18 χρόνια. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος δήλωσε ότι δεν προβλέπεται επιπλέον χρηματοδότηση και ότι υπηρεσίες όπως το βοήθεια στο σπίτι θα στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό μέσω του διαγωνισμού που έχει ήδη προκηρυχθεί. Θα μείνουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να περάσουμε στις επίκαιρες ερωτήσεις που τέθηκαν προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη καθώς και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τις κατέγραψε η Κέλλη Κοντογιώργη. Επίκαιρη ερώτηση με θέμα τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη του Υπουργού Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη έθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνος Μάρκος. Εκεί όμως που τίθεται τεράστιο ζήτημα είναι όταν επιχειρείται αθέμητος επηρεασμός των αρμόδιων δικαστικών οργάνων. Στην περίπτωσή μας αυτός ο επηρεασμός αφορά εκκρεμή υπόθεση όπως η υπόθεση του τεράστιου σκανδάλου Νοράτης. Τεράστιο ζήτημα δημιουργείται όταν αυτός που σχολιάζει έχει την ιδιότητα του πολιτικού. Είναι κορυφαίος υπουργός. Ή δηλαδή κομμάτι της εκτελεστικής εξουσίας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας τόνισε πως τιμά και σέβεται τους Έλληνες δικαστές και έχει εμπιστοσύνη και απάντησε πως ο κύριος Γεωργιάδης έχει υπάρξει στο επίκεντρο της υπόθεσης Νοβάρτης και ως εκ τούτου του επιτρέπεται να μιλάει για το θέμα. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία έχουν περάσει μια τεράστια περιπέτεια όλη την προηγούμενη περίοδο. Άρα λοιπόν η δυνατότητά του να μιλήσει για αυτό το ζήτημα δεν πρέπει να συνδέεται με την υπουργική του θέση. Θα έλεγα ότι μίλησε ως ένας πολίτης, ο οποίος βεβαίως εύλογα θα μπορούσε να εκφράσει την προσωπική του αγανάκτηση. Είναι χρόνια, δεν έχει διευκρινιστεί μια υπόθεση. Είδατε που κατέληξε αυτή η υπόθεση με τα 10 πολιτικά πρόσωπα
και πού τελικά βρίσκεται σήμερα. Ερώτηση για τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και παλαιωμένου υλικού για τις πυροσβεστικές υπηρεσίες του νόμου Λάρισας, απίθυνε βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη, ζητώντας τις δεσμεύσεις του Υπουργού για ενίσχυση της πυροσβεστικής δύναμης της περιοχής. Να ζητήσουμε τις δεσμεύσεις σας και τις ρητές, όχι τις ρηματικές, ανακοινώσεις σας σχετικά με το τι μέλη γενέστε σε ό,τι αφορά τις νευραλγικής φύσεως υπηρεσίες της πυροσβεστικής στο νομό. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, απάντησε πως γίνεται προσπάθεια εξορθολογισμού του συστήματος μεταθέσεων. Με το νέο σύστημα μοριοδότησης του κανονισμού μεταθέσεων βρέθηκαν στις χαμηλότερες βαθμολογίες. Είναι χαρακτηριστικό, η συντριπτική πλειοψηφία είναι ανήπαντροι χωρίς παιδιά από αυτούς που μετατίθενται και ήρθε η ώρα ο καθένας να αναλάβει τη μικρή του ευθύνη απέναντι στα πραγματικά δεδομένα. Και ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα? Ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα δίκαιο, ισονομίας, δημοκρατίας θα μου επιτρέψετε να πω, απέναντι σε όλους όσους υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα. Σχετικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Ανώτατου Δικαστηρίου για διεκδίκηση αποζημιώσεων για το σκάνδαλο Dieselgate, ζήτησε να ενημερωθεί ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ρωτώντας τον Υπουργό αν πρόκειται να λάβει μέτρα για τις αποζημιώσεις. Πρόκειται να λάβετε μέτρα έτσι ώστε να ενημερώσετε και να διευκολύνετε τους Έλληνες καταναλωτές στη διεκδίκηση αποζημιώσεων από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία συνολικά? Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης σημείωσε πως σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία δεν υπάρχει παράβαση. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία δεν υφίσταται παράβαση. Αφού δεν υφίσταται παράβαση, δεν υπάρχει τρόπο στο κράτος να διεκδικήσει αποζημίωση. Εάν στην νομοθεσία μας προβλέπαμε, που δεν το προβλέπουμε, το συγκεκριμένο όριο ρήπου, τον οποίο προέβλεπε η Αμερικανική νομοθεσία, και για την Αμερικανική νομοθεσία έβαλε το λογισμικό η Volkswagen, όχι για τις ευρωπαϊκές χώρες. Εάν λοιπόν, ή τουλάχιστον για την Ελλάδα, εφόσον σε κανένα σημείο της νομοθεσίας μας, σε κανένα σημείο των διαφημίσεων της Volkswagen στην Ελλάδα, κανένας καταναλωτής στην Ελλάδα δεν μπορεί να αγόρασε αυτοκίνητο με βάση αυτό το συγκεκριμένο ρήπο, αφού πουθενά δεν αναφερόταν αυτός ο συγκεκριμένος ρήπος. Στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παναγή Καπάτο, να μπερδέψω και το όνομα, από τον νόμο Κεφαλονιάς. Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Πέτρο. Αύριο θα έχετε και τον κύριο Τσίπρα στην Κεφαλονιά. Αύριο. Θα έρθει να μας πείτε και γι' αυτά μετά. Είστε μέλος της Προκατακτικής Επιτροπής. Οπότε να ξεκινήσουμε από εκεί, από το πόρισμα που βγάλατε χθες. Η κυρία Καφαντάρη μίλησε πριν για προδιαγεγραμμένη πορεία. Ότι από την αρχή ήταν προηλημένη απόφαση. Είχα την τιμή να είμαι μέλος σε αυτή την προανακριτική επιτροπή, η οποία ήταν πολύ σημαντική. Και για ποιο λόγο διέφερε από τις άλλες επιτροπές? Όλες οι άλλες επιτροπές διερευνούσαν, αν θέλετε, οικονομικά σκάνδαλα. Και οικονομικά σκάνδαλα κυρίως ή πολιτικά. Εδώ είχαμε μια επιτροπή η οποία είχε διαφορετικό τελείως αντικείμενο. Εξετάσαμε την απόπειρα κατάλυσης της διάκρισης των εξουσιών. Είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία αυτή, αλλά νομίζω ότι φτάσαμε σε αποχρώσεις ενδείξεις και γι' αυτό θα παραπενθεί από εμάς την Επιτροπή προς την Ολομέλεια για κατηγορούμενος ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Έγινε για πρώτη φορά, θεωρώ, απόπειρα κατάλυσης της διάκρισης των εξουσιών με την εξής έννοια, ότι σε επέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας στη δικαστική εξουσία. Έχουμε τρεις διαφορετικές εξουσίες σύμφωνα με το Σύνταγμα, την εκτελεστική, την νομοθετική και την δικαστική, και οι οποίες είναι απολύτως διακριτές εξουσίες και για πρώτη φορά θεωρούμε ότι κατά την άποψή μας της πλειοψηφίας και όχι μόνο, ότι έγινε μια απόπειρα κατάλυσης αυτής της διάκρισης. Για κατασκευασμένες κατηγορίες μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι ξεκίνησε ως παροδία και καταλήγει ως φάρσα η διαδικασία αυτή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μια επιτροπή της Βουλής προανακριτική δεν κατασκευάζει. Αυτά είναι, αν θέλετε, συνθήματα για να ακούγεται στον κόσμο. Είμαστε μια επιτροπή σοβαρή από βουλευτές αποτελούμενοι. Δεν νομίζω ότι θέλουμε να κατασκευάζουμε κατηγορίες, διότι θα αποδειχθεί στο μέλλον. Με τον ηθικό αυτουργό στο χέρι, είπε ο κ. Λάπας, δήλωσή του. Πώς είπε ο κ. Λάπας? Ότι μιλάτε με τον ηθικό αυτουργό στο χέρι. Έτσι είπε ο κ. Λάπας στην δήλωσή του. Ποιον εννοεί ο κ. Λάπας? Εγώ δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Από την ημέρα που διορίστηκα στην προανακριτική δεν έχω μιλήσει με κανέναν, δεν έχω πάρει εντολή από κανέναν. Ενεργώ σύμφωνα
με τη συνείδησή μου και ότι δεν βρήκατε στοιχεία αυτό, ότι έπρεπε να παραπευθεί στο αρχείο η υπόθεση και ότι δεν βρήκατε στοιχεία αυτό. Βέβαια, υπάρχουν όχι μόνο στοιχεία, αποχρώσεις, ενδείξεις, οι οποίες είναι ικανές να καταστήσουν κατηγορούμενο σύμφωνα με την πρότασή μας προς την Ολομέλεια τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Από εκεί και πέρα, μετά την Ολομέλεια, ό,τι θα αποφασίσει η Ολομέλεια, έχουμε το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο είναι ανεξάρτητη αρχή δικαστική. Και θα κρίνει για να γίνει η διαδικασία. Αν θα παραπευθεί και πώς θα παραπευθεί και ποιοι θα είναι και οι λοιποί αυτούργοι. Επειδή το πόρισμα είναι πάρα πολύ μεγάλο και εσείς ξέρετε το περιεχόμενό του, περιλαμβάνει και τις ηχογραφημένες συνομιλίες του Σάμπη Μιονή με τον κύριο Παπά ή όχι? Το πόρισμα ή εννοείται όλος ο φάκελος? Ο φάκελος. Ό,τι έχει κατατεθεί, ναι. Υπάρχει μια απομαγνητοφωνημένη συνομιλία η οποία έχει κατατεθεί στην Επιτροπή μας. Ωστόσο, δεν υπάρχει όμως μες στο πόρισμα. Αυτό εννοώ. Δεν συνδέεται πουθενά ή δεν προκύπτει ώστε να μιλάμε για διεύρυνση κατηγορητηρίου. Γι' αυτό το λέω. Όχι, προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι. Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτό διεύρυνσης για να στραφείτε και εναντίον του Παπά? Δεν νομίζω. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό θα το δούμε στο μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή η Επιτροπή μας έπρεπε να βγάλει ένα πόρισμα, να εκδώσει ένα πόρισμα σε σχέση με τις κατηγορίες τις αρχικές και τις επόμενες τις οποίες ασκήθηκαν εναντίον του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Το τι θα γίνει για τον κύριο Παπά. Γίνεται για αποπροσανατολισμό. Τι θα γίνει για τον κύριο Παπά, πείτε μας. Θα γίνει δείξει το μέλλον. Είναι άλλο θέμα. Είναι αποφάσεις. Από τι θα εξαρτηθεί. Αν θα γίνει κάποια πρόταση. Για να συσταθεί πάλι η προανακριτική από επιτροπή. Αυτά όλα που ακούγονται, εσείς είστε έμπειρος δικηγόρος, είστε και διαμεσολαβητής. Μεσολαβήσατε όμως ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να βρείτε κοινό πόρισμα. Ποτέ δεν θα μπορέσουν να βρούμε δύο μεγάλα κόμματα τα οποία αντιπολιτεύονται και είναι κόμματα εξουσίας. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Πρέπει να είμαι σε δύσκολες συνθήκες για να φτάσουμε σε αυτό. Ως έμπειρος δικηγόρος, λοιπόν, η οσμή που παίρνετε από όλα αυτά που βγαίνουν στην. Νομίζω ότι είμαστε στην αρχή της αποκάλυψης αποδεικτικών στοιχείων. Θα έχουμε νέα στοιχεία στο μέλλον. Αυτό βλέπω εγώ, γιατί κάθε τόσο εμφανίζονται καινούργια αποδεικτικά στοιχεία τα οποία ελέγχονται και νομίζω θα έχουμε και επόμενες αποκαλύψεις. Οπότε πολύ πιθανό να έχουμε μια επόμενη προανακριτική. Κατά την άποψή μου, σύμφωνα με αυτά τα οποία βλέπω, διότι ξέρετε βέβαια, αυτά τα οποία έχουν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα δεν δείχνουν ποινικά σκάνδαλα, δείχνουν πολιτικά σκάνδαλα. Τον τρόπο σκέψης, διαχείρισης της εξουσίας. Άρα απέχουμε ακόμα από μια προανακριτική. Θα δούμε τι θα δείξει στο μέλλον το αποδεικτικό, το υλικό το οποίο θα φανεί στη δημοσιότητα. Σήμερα όμως βγήκε μια οσμή πολιτικής διαχείρισης, την οποία είχε το ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, και οι εκτελεστές της εξουσίας, οι κυβερνώντες εκείνη την εποχή. Σε σχέση με την υπόθεση της κυρίας Τουλουπάκη, επειδή ο Άριος Πάγος ζητά την δίωξη της κυρίας Τουλουπάκη, αλλά έχουμε αντιφατικές απόψεις ανάμεσα στους δύο αντισαγγελείς, θα θέλαμε το σχολείο σας. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ότι ο κάθε εισαγγελέας είναι ανεξάρτητη αρχή, δικαστική αρχή, ο κάθε ένας είχε τη δική του κρίση. Δεν μπορούμε να συμπίπτουμε όλοι στην κρίση μας. Ο ένας εισαγγελέας διέταξε την άσκηση ποινικής δίωξης, ο άλλος έκρινε ότι πρέπει, ο άλλος εισαγγελέας ότι πρέπει να πάει στο αρχείο. Αυτή είναι η δημοκρατία, θεωρώ. Γι' αυτό και αν θέλετε, στα δικαστήρια υπάρχουν και τα επίπεδα τα δικαστικά, τα ανώτερα επίπεδα, τα οποία κρίνουν και ανώτερο επίπεδο είναι ο Άριος Πάγος. Mm-hmm. Άρα θα κρυθούν και αυτές οι δύο αποφάσεις των δύο εισαγγελέων από τους ανώτερους τους, από τα ανώτερα συμβούλια. Στην αρχή της πορείας της προκατακτικής, πριν καν συσταθεί, υπήρχαν αρκετοί μέσα στη Νέα Δημοκρατία που στο πλαίσιο του καλού κλίματος με την αξιωματική αντιπολίτευση δεν ήθελαν να συσταθεί, να προχωρήσει η υπόθεση αυτή. Τελικά πιστεύετε ότι αυτοί που ήθελαν να προχωρήσει δικαιώνονται εκ του αποτελέσματος? Κοιτάξτε, η άποψη το να μην συσταθεί μια προανακριτική είχε την εξής πολιτική άποψη, ότι θέλουμε μια σταθερότητα και θέλουμε να κοιτάμε μπροστά. Μόλις είχαμε ξεπεράσει μια δύσκολη οικονομική κατάσταση δεκαετία σχεδόν στην Ελλάδα και θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Όταν όμως βλέπεις ότι έχουν συμβεί στο παρελθόν νοσηρά πράγματα, νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να μην τα κουκουλώσουμε, να μην τα αφήσουμε, αλλά πρέπει να μάθει η κοινωνία τι συνέβη και πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Άρα θεωρώ ότι από τη μία πλευρά του ελέγχου το τι έγινε στο παρελθόν, αν έχουμε ποινικά αδικήματα, σωστά νομίζω
ότι κινηθήκαμε και ότι έπρεπε να σταθεί η Προανακριτική Επιτροπή. Σας κατηγορούμε όμως για αποπροσανατολισμό από τα πραγματικά προβλήματα που έρχονται από τον Σεπτέμβριο και θα γίνουν πιο εμφανή στο πεδίο της οικονομίας. Όταν ξεκινήσαμε, αν θυμάστε την Προανακριτική, δεν υπήρχαν θέματα οικονομικά, κορονοϊός κτλ. Αν είδατε πώς διαχειρίστηκε η κοινωνία, πώς παρακολουθούσε την Προανακριτική και τα υπόλοιπα προβλήματα, ήταν πάντα χαμηλό το ποσοστό. Αυτό δεν σημαίνει αδιαφορία, αυτό σημαίνει παρακολούθηση στο σωστό μέτρο. Ο κόσμος θεωρώ ότι είχε την προσοχή του και την αντίληψή του στα βασικά θέματα τα οποία ήταν η οικονομία. Ποτέ όμως δεν αδιαφόρησε να δει τι συμβαίνει στα πολιτικά θέματα της Προανακριτικής και τα ποινικά. Πάντοτε υπάρχει η προσοχή του κόσμου σε αυτό το θέμα και θα δείτε τώρα, πιστεύω θα ενταθεί, αλλά το σωστό είναι να μην αποψανατολιστεί και να ασχολείται μόνο με αυτά τα θέματα. Για να περάσουμε και στο θέμα της οικονομίας τώρα, ο κύριος Τσίπρας αύριο στην Κεφαλονιά, σήμερα νομίζω πηγαίνει Ζάκυνθο, αύριο Κεφαλονιά. Σωστά. Θα βρει Ευήκο Αότα από τους κεφαλονίτες σε αυτά που έχει να τους πει, ή πιστεύετε ότι τα προβλήματα η Νέα Δημοκρατία τα αντιμετωπίζει καλώς και τοπικά εκεί και... Θα σας πω το εξής. Είχαμε να έχουμε πολιτική αλλαγή στην Κεφαλονιά 12 χρόνια. Είχε να εκλεγεί βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Κεφαλονιά 12 χρόνια. Φαντάζεστε λοιπόν ότι αυτή η αλλαγή ήταν πολύ σημαντική για τον τόπο μου. Ο κόσμος, οι συμπολίτες μου αποφάσισαν και άφησαν πίσω την πολιτική και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 4,5 ετών και αναζήτησαν κάτι καινούριο. Νομίζω ότι αυτό το καινούριο το οποίο αναζήτησαν το υπηρετεί η σημερινή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σημερινή είναι μια ξεχωριστή κυβέρνηση με την έννοια δείχνει ένα άλλο πρόσωπο κυβερνητικό. Είναι ένα πρόσωπο, όχι μόνο ότι εργαζόμαστε πολύ, όλη η κυβέρνηση και οι βουλευτές, αλλά έχουμε μια άλλη πνοή. Μια πνοή δημιουργίας, μια πνοή δημοκρατίας, ξεκάθαρα πράγματα, κάτι το οποίο νομίζω έλειπε από την πολιτική σκηνή. Συνδυάζουμε, αν θέλετε, την τεχνική πολιτική με την έννοια του εξειδικευμένου πολιτικού, του εξειδικευμένου υφυπουργού. Αν είδατε, οι περισσότεροι υφυπουργοί δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, αλλά προέρχονται, είναι εξειδικευμένα στα επαγγέλματά τους. Και με τη σωστή πολιτική. Νομίζω ότι έχουμε ένα νέο συνδυασμό πολιτικής με αυτή την κυβέρνηση, τον οποίο νομίζω και ο κόσμος τον επικροτεί. Αυτό φαίνεται εσείς και από τις δημοσκοπήσεις. Είχατε και συναντήσεις με τον Υφυπουργό των Υποδομών, τον κύριο Κεφαλογιάννη, με και τον σήμερα, κύριο Άδωνη, με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Τι έργα δρομολογούνται στο νομό σας, κοιτάξτε, στο νησί σας. Δρομολογούνται αρκετά έργα. Τι γίνεται. Ο βουλευτής μόνος του δεν μπορεί να κάνει πράγματα, ούτε να πάρει χρηματοδότηση και να κάνει έργα. Δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα. Ο βουλευτής πρέπει, θεωρώ, να συνεργαστεί με τις δημοτικές αρχές, τις περιφερειακές αρχές και όλες τις υπόλοιπες αρχές, έτσι ώστε να τους διευκολύνει αυτά τα οποία ζητούν οι δημοτικές αρχές να υλοποιούνται σε έργα. Πηγαίνουμε μαζί στους υπουργούς, με τους δημάρχους των νησιών μου, γιατί εγώ ανήκω στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, είμαι βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Τους πηγαίνουμε προγράμματα, έχουμε αιτήματα και παλεύουμε να πάρουμε χρηματοδοτήσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, μια και τον αναφέρατε, κυρία Κουλούρη, θα μας χρηματοδοτήσει όλους τους δήμους με πολύ μεγάλα ποσά για να έχουμε οδοποιία, αστική οδοποιία. Θα σας πω ότι έχουμε 1.300.000 για το Αργοστόλι, 1.000.000 για το Λιξούρι και από 300.000 για το Δήμο της Σάμης, είναι η ανατολική πλευρά της Κεφαλονιάς, και για το Δήμο της Ιθάκης αντίστοιχα. Αυτό νομίζω δείχνει ότι παλεύουμε και ζητάμε και παίρνουμε από τον τουρισμό. Τώρα, γιατί φτάσαν τα πρώτα αεροπλάνα με τους Βρετανούς τουρίστες. Έχουν Ιταλούς στην Κεφαλονιά. Και περισσότερο. Ο κύριος τουρισμός μας είναι οι Βρετανοί και οι Ιταλοί, όπως το είπατε. Εμείς θα έχουμε και όλα τα Ιόνια, ο βασικός τουρισμός των Ιωνίων. Είχατε 3 πτήσεις, νομίζω, από τη Βρετανία. Είχαμε 4 πτήσεις από την Βρετανία, από την Αγγλία. Πήγαμε αρκετά καλά, 250 άτομα περίπου ήρθαν. Αν ήταν και τα 4 γεμάτα, θα είχαμε 800 επισκέπτες που θα έρχονταν. Σχετικά θεωρείται καλά. Στην κρίση, στον πόλεμο τον υγειονομικό που περνάμε, ό,τι κερδίσουμε θα είναι θετικό. Το ένα σκέλος είναι αυτό, το η οικονομία. Το άλλο όμως είναι η υγεία. Και τι γίνεται με τις δομές? Έχετε μεγάλο νοσοκομείο στο νησί. Έχουν ενισχυθεί. Είχατε προκηρύξει και θέσεις. Προκηρύξαμε 100 θέσεις εδώ και 2 εβδομάδες νοσηλευτικού προσωπικού.
και παραϊατρικού προσωπικού το Μάρτιο. Είχαν προκηρυχθεί πολλές θέσεις, δεν είχαμε όμως αντίστοιχες πολλές προσλήψεις. Είχαμε 11 στο νοσοκομείο Αργοστολίου και άλλες 11 στις υπόλοιπες δομές της Κεφαλονιάς. Την Τρίτη που μας πέρασε, τέλειωσε η προθεσμία για 100 θέσεις συνολικά για τις δομές Κεφαλονιάς. Το νοσοκομείο μας είναι μεγάλο, με τα προβλήματα ενός επαρχιακού νοσοκομείου, τα οποία παλεύουμε να τα λύσουμε διαχρονικά. Φαντάζεστε ότι ερχόμαστε μετά από μια δεκαετή κρίση. Είμαστε έτοιμοι υγειονομικά, διότι υπάρχουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία η κυβέρνηση έχει ορίσει και από μας τον κόσμο επαφίεται πώς θα τα εφαρμόσουμε και βέβαια και από τις αρχές να επιστατούν πώς θα γίνεται η εφαρμογή αυτών των υγειονομικών κανόνων. Αυτά που όλη μέρα η κυβέρνηση παρακαλεί τον κόσμο να τα εφαρμόζει, το επαναλαμβάνω και εγώ, πρέπει να προσέχουμε και για να μην έχουμε κρούσματα αλλά και για εμάς τους ίδιους, για να μην έχουμε κάποια θέματα υγειονομικά. Να μην θρηνήσουμε θύματα, να μην μπούμε σε καινούργιες περιπέτειες. Μάλιστα. Να μας πείτε για το διπλωματικό μαραθώνιο για την Αγία Σοφιά, για τη σχέση με την Τουρκία και αν αυτό η όξυνση των σχέσεων θα επηρεάζει τουλάχιστον όχι στο Ιόνιο αλλά στο Αιγαίο τον τουρισμό. Νομίζω ότι δεν έχει καμία σχέση αυτή τη στιγμή η Αγία Σοφιά να αναφέρει στην Αγία Σοφία με τον τουρισμό. Βέβαια δείχνει τις όχι ομαλές σχέσεις, οι οποίες δημιουργούνται και δεν έχει ευθύνη σε τίποτα το ελληνικό κράτος. Ο πρόεδρος Ερντογάν έχει τη δική του προσωπική, αν θέλετε, πολιτική, η οποία δεν λογαριάζει κανέναν. Δεν ακούει τις φωνές της Δύσης, δεν ακούει τις φωνές ούτε της Αμερικής, κανενός. Κανείς είναι απρόβλεπτος, θεωρώ, και το ότι είναι απρόβλεπτος είναι ανησυχαστικό. Από εκεί πέρα η κίνηση, θα ήθελα να σχολιάσω την κίνηση για την Αγία Σοφία. Έπρεπε να σεβαστεί τον πολιτισμό και τον θρησκευτικό πολιτισμό της χώρας μας και όχι μόνο, ολόκληρου του χριστιανισμού και να μην προχωρήσει σε αυτή την ακραία κίνηση η οποία ήταν καθαρά για εσωτερικούς λόγους. Αυτό που είπα και στη Βουλή θα σας επαναλάβω, ότι η Αγία Σοφία είναι η καρδιά του χριστιανισμού, ολόκληρου του χριστιανισμού και αν θέλετε προηγήθηκε η Αγία Σοφία από τις άλλες εκκλησίες, από το Βατικανό, το οποίο δημιουργήθηκε εκ των υστέρων μετά την Αγία Σοφία. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι η καρδιά του χριστιανισμού και δεν θα μπορέσει ποτέ να σταματήσει τη λειτουργία αυτής της καρδιάς. Θα το τραβήξουν το αυτοί οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο, εννοώ και οι Ρώσεις, οικονομικές, εκεί δηλαδή μόνο πονάει. Ελπίζω ότι θα συμβεί αυτό. Έχουν αρχίσει οι φωνές, όπως τα βλέπετε. Ο Πρωθυπουργός εργάζεται σκληρά. Εκείνος όμως προχωράει ακάθεκτος. Γι' αυτό λέω και για την όξυνση του κλίματος, γιατί μιλάμε για γεωτρύπανα που είναι να βγουν. Κλιμακώνεται η προκλητικότητα, κλιμακώνεται της Τουρκίας. Είναι απρόβλεπτος. Αυτός είναι ο φόβος όταν ένας πολιτικός είναι απρόβλεπτος, κατά τη γνώμη μου. Δεν έχουμε να περιμένουμε, δεν ξέρουμε ποια είναι η πορεία του. Δείχνει την πορεία του, αλλά βλέπετε ότι εκεί στην πορεία την οποία έχει, την εξτρεμιστική από πλευράς κινδύνου, πετάει και κάποια θέματα όπως η Αγία Σοφία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τον χρόνο σας. Για τη φιλοξενία. Γιατί και εμείς πρέπει να παρουσιάσουμε τα ρεπορτάζ των συναδέλφων και έχει και στη συνέχεια λάμπρο ολομέλεια. Θα περάσουμε στο ρεπορτάζ της Τάλιας Γητοπούλου για τη χρηματοδότηση της χώρας από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την απολιγνητοποίηση περιοχών που συζητήθηκε χθες στη Βουλή. Για τις προτάσεις της χώρας μας αναφορικά με τα κονδύλια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, ενημέρωσαν τα μέλη των αρμόδιων επιτροπών, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Τομάς και ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Δυτικής Μακεδονίας Μεγαλόπολης, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης. Ετοιμάζουμε ένα ενιαίο σχέδιο δίκαιης μετάβασης, ένα master plan για τον ολικό και πολυδιάστατο αναπτυξιακό μετασχηματισμό των λιμνητικών περιοχών που θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο. Η κοινοτοποίηση επενδύσεων από το συνολικό μηχανισμό δίκαιης μετάβασης θα ανέλθει στην Ελλάδα σε περίπου 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ. 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης. Να επιστήσω την προσοχή σας εδώ στο γεγονός ότι αυτό το ποσό είναι η κοινοτική συνδρομή με 70% συγχρηματοδότηση. Καθαρό χρήμα 55 δισεκατομμύρια ευρώ. 10 δισεκατομμύρια φρέσκο χρήμα όπως είναι η πρόταση της Κομισιόν. 30 δισεκατομμύρια από το recovery, το Ταμείο Ανάκαμψης, το Recovery Fund, και εμείς αυτά τα 10 δισεκατομμύρια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου
προτείνουμε για τον Τρίλογο να αυξηθεί το ποσό αυτό, καθαρό ποσό, επιδότησης ποσό στα 25 δισεκατομμύρια. Η παρουσία του φυσικού αερίου στην περιοχή πρέπει να είναι σημαντική και κρίσιμη μέχρι να ολοκληρωθεί ο εξελικτισμός της περιοχής μόνο από ΑΠΕ, αλλά και συνολικά μέχρι το ενεργειακό μας μείγμα να είναι κυρίαρχο. Μέχρι η ΑΠΕ να είναι κυρίαρχη στο ενεργειακό μας μείγμα. Να πείσουν τον κόσμο, την τοπική κοινωνία, όχι να δημιουργηθεί το σχέδιο, γιατί αυτό κάποια στιγμή θα γίνει, να μπουν στον διάλογο για να δημιουργηθεί το σχέδιο. Στοχευμένη στήριξη ώστε να κινητοποιηθούν κονδύλια κατά την περίοδο 2021-2027 στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο για την άμβληση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης στην απολιγνητοποίηση, ζήτησαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης. Η δημόσια αποδοχή, η τοπική αποδοχή αυτής της μετάβασης είναι το κρισιμότερο στοίχημα και ο κρισιμότερος, αν θέλετε, έλεγχος που θα περάσουμε. Ποιο είναι λοιπόν το αναπτυξιακό σχέδιο, το εδαφικό σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, η διακοπή της τηλεθέρμανσης στη Φλόρινα και την Μεγαλόπολη, τραγικό μου φαίνεται. Χωρίς αναπτυξιακό σχέδιο, αυτές τις περιοχές κινδυνεύουν, όπως είπα, να εξαφανιστούν από τον οικονομικό χάρτη. Μα είναι δυνατόν να καταστρέφετε, να προχωράτε στην απολιγνητοποίηση το μοναδικό ορυκτό καύσιμο που μπορεί να έχει τη σταθερότητα του συστήματος και να βάζετε στη θέση του το φυσικό αέριο, ένα εισαγόμενο καύσιμο, ως μεταβατικό καύσιμο. Μην πάμε με το άλοθη του περιβάλλοντος και δημιουργήσουμε έναν κύκλο από πυρηνικά. Κάνοντας μια παρένθεση για τις σκουριές στη Χαλκιδική, θα σας πω ότι το 2013 το Εθνικό Κέντρο Διαπίστευσης έβγαλε ότι το αρσενικό στην περιοχή δυστυχώς είναι 2.636 φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Αυτό που βλέπουμε να καλπάζει και να έρχεται από την κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς είναι αυτό που λέγεται η ενεργειακή εγνατία, δηλαδή το να μαζεύονται τα σκουπίδια μεγάλων περιοχών της Ελλάδας εκεί πέρα για να τα καίμε στην Πτολεμαϊδα 5. Θα συνεχίσει η Πτολεμαϊδα 5 να λειτουργεί μετά το 2028 με πιο ακριβώς μείγμα καυσίμου και με ποιες καινούργιες τεχνολογίες, γιατί έθεσαν οι βουλευτές και θέματα καινοτομίας. Θα το πούμε στις επόμενες μήνες. Το πλαίσιο το οποίο θα βάλουμε, με τα φορολογικά κίνητρα τα οποία θα βάλουμε, με τις επενδύσεις που θα ανακοινώσουμε, στο πλαίσιο αυτό και βέβαια θα υπάρχει διαβούλευση. Έχουμε μεσοσταθμική μείωση των δαπανών 10% κάθε χρόνο. Δείχνουν αυτά τα τρία πράγματα, δείχνουν ότι η απολιγνητοποίηση δεν είναι βίαιη. Βίαιο είναι αυτό που συμβαίνει ξαφνικά. Η πανδημία του COVID ήταν βίαιη. Και να περάσουμε να δούμε στο ρεπορτάζ του Κωστή Παρά τη δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού για τη δημιουργία κέντρου πολιτισμού και δημιουργίας μέσα την αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου του Ακροπόλου. Στην κεντρική ιδέα της δημιουργίας κέντρου πολιτισμού και δημιουργίας μέσα από την αξιοποίηση του Ακροπόλου, του ιστορικού κτηρίου στην Πατησίων, αναφέρθηκε η Υπουργό Κλίνα Μενδώνη, απαντώντας στους επικριτές του νομοσχεδίου που κάνουν λόγο για νομοθέτημα το οποίο εμπορευματοποιεί την τέχνη και μετατρέπει τους καλλιτέχνες σε επιχειρηματίες. Το Ακροπόλ φιλοδοξεί να προσφέρει στους καλλιτέχνες, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα να εκπροσωπούν και να λειτουργούν τις δομές τους. Δεν υποχρεώνει κανέναν να συμμετάσχει σε καμία διαδικασία επιμόρφωσης ή ενίσχυσης δεξιοτήτων. Από την πλευρά τους, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επέμεναν στην άποψή τους ότι το νομοσχέδιο ακυρώνει το χαρακτήρα της τέχνης, κάνει τους καλλιτέχνες μάνατζερ και πλήττει τον πολιτισμό. Θεωρούν δηλαδή φυσιολογικό οι εμπνευστές του νομοσχεδίου ότι οι δημιουργοί στον χώρο του πολιτισμού οφείλουν να είναι και μάνατζερς. Μάνατζερς του εαυτού τους. Όλες σας οι κινήσεις εδώ και ένα χρόνο στον χώρο του πολιτισμού έχουν το στοιχείο του αυταρχισμού, της απευθείας ανάθεσης και βολέματος ημετέρων και του γκρεμίσματος. Η Υπουργός Πολιτισμού αντέκρουσε τις κατηγορίες και αναφερόμενες στις προτάσεις και στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για απευθείας χρηματοδότηση των καλλιτεχνών με επιδόματα και επιχορηγήσεις από το δημόσιο κορβανά, τις χαρακτήρισε προσβλητικές για τους ανθρώπους του πολιτισμού. Έτσι όπως διατυπώθηκε η πρότασή σας αυτή, είναι μάλλον προσβλητική για τους καλλιτέχνες και σε κάθε περίπτωση κοντόφθαλμη. Προσβλητική διότι φυλακίζει τον καλλιτεχνικό κόσμο σε μια διαρκή ανάγκη ενίσχυσής του από το κράτος. Κοντόφθαλμη διότι η επιδοματική και επιχορηγική πολιτική, όταν υποστηρίζεται ως λύση, είναι εξορισμού κοντόφθαλμη. Εσείς και η κυβέρνησή σας όχι μόνο έχετε κάνει καθεστώς τις καταστροφές μοναδικών αρχαιοτήτων, όπως για παράδειγμα στο Μετρό Θεσσαλονίκης, αλλά τροποποιείτε τον αρχαιολογικό νόμο επιτρέποντας σε κάθε ιδιώτη και ιδιωτική εταιρεία την άκρατη και αισχρή εμπορευματοποίηση των μνημείων και των συμβόλων της χώρας.
Σε θετική κατεύθυνση, εκτίμησε ότι κινείται το νομοσχέδιο εισηγητή του κινήματος αλλαγής. Αρνητική στάση τήρησαν οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ του Μέρα 25, ενώ επιφυλάξεις κράτησε η ειδική αγορήτρια της Ελληνικής Λύσης. Το Ακροπόλ είναι ένα θετικό βήμα. Ανεξαιρέτως θα το βλέπει ο καθένας από το πιο έδρανο κάθεται. Ας βγάλει ο καθένας την τσίπλα από το μάτι και ας δει την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μέσα από το κέντρο και με μοχλό την επιχειρηματική του λειτουργία θα επιχειρηθεί βαθύτερος έλεγχος των ιδεολογικών κατευθύνσεων της τέχνης στη χώρα μας. Δεν γίνεται όλα να λειτουργούν με γραφειοκρατικά τεχνάσματα και υπερεξουσίες όπως επιχειρείται από το νομοσχέδιο. Η λογική ότι οι τέχνες θα πρέπει τουλάχιστον να βγάζουν τα λεφτά τους, συγγνώμη για την αγοραία έκφραση, αν όχι ακόμα καλύτερα να βγάζουν και κέρδος. Τέλος, ο Υπουργός ανακοίνωσε την κατάσταση τροπολογίας για τη μεγαλύτερη θωράκιση των καλλιτεχνικών και πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Τα φαινόμενα της διαδικτυακής πειρατείας έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, οι οποίες καθημερινά μεγεθύνονται και αυτό. Και να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Φώτη Κωστόπουλου για τον εξυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΔΕ ΑΕ. Το παρόν και το μέλλον της ΔΔΕ ΑΕ πρέπει να προσανατολιστεί άμεσα στον εξυγχρονισμό της προκειμένου να είναι ανταγωνιστική και αποτελεσματική η παρουσία της. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεράσιμος Θωμάς, μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση επίσημα από τις προγραμματικές δηλώσεις ότι θα και το επανέλαβε ο Πρωθυπουργός τον Δεκέμβριο, το επαναλάβαμε τώρα και μετά τον κορονοϊό, ότι θα προχωρήσει με μερική ιδιωτικοποίηση 49% μειοδοτικό πακέτο 49% του ΔΔΕ. Την πόλη θα την κάνει η ΔΕΗ. Ο ΑΔΜΕ έχουμε πει θα μειωθεί το ποσοστό του 51% του δημοσίου. Δεν είπαμε ότι θα πουληθεί όλο το 51%, θα μειωθεί το 51% του δημοσίου. Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώθηκαν σχετικά με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης χρηστών δικτύου της ΔΔΕ ΑΕ από την Ένωση Εταιριών Intrasoft International SA και ΟΤΕ ΑΕ. Έγινε διήμηνη δημόσια διαβούλευση, όπου είχαν συγκεντρωθεί περί τα 100 σχόλια από 7 εταιρείες και ένα φυσικό πρόσωπο, με συνολικό οικονομικό τίμημα του διαγωνισμού στα 27,7 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον τούτου όμως, χρηματοδοτικά έχει επιτευχθεί η προέγκριση του σχεδίου διακήρυξης για το νέο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης χρηστών δικτύου. Η υπερεργολάβη του συγκεκριμένου έργου είναι η IBM Ελλάς ΑΕ, καθώς και η PricewaterhouseCoopers Business Solutions ΑΕ. Η αξιολόγηση των προτάσεων αυτών δεν βασιζόταν μόνο στο κόστος, αλλά δεν ήταν αποκλειστικά μειοδοτικός διαγωνισμός. Βασιζόταν στη συμφερότερη προσφορά, στις συμφερότερες προσφορές, με ένα συνδυασμό 30% των βαρύτητας των τεχνικών λύσεων και 70% της οικονομικής πρότασης. Το λόγο στη συνέχεια έλαβαν εκπρόσωποι των κομμάτων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από τότε που στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι ο κύριος Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός ο κύριος Θωμάς, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τα μπροστά. Ο μετασχηματισμός που συζητάμε σήμερα, αυτός ο στρατηγικός μετασχηματισμός του ΔΔΕ, θεωρώ ότι με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας τίθεται επαμφιβόλο. Διότι η ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ, κύριε Υφυπουργέ, ανατρέπει το κριτήριο του δημόσιου ωφέλους στις λειτουργίες αυτές, άρα και την αποτελεσματικότητα του μετασχηματισμού. Τυχαίνει αυτή η επιλογή που τώρα τελείωσε να είναι πραγματικό δώρο για την επόμενη περίοδο, αφού έχετε εσείς επιλέξει να προχωρήσετε μέσα από ιδιωτικοποίηση, την οποία θα την κρίνουμε βέβαια όταν θα ανακοινωθεί ο τρόπος, το τι, το τι σκέφτεστε να κάνετε. Πάντως είναι δώρο. Παίρνει λοιπόν την πλατφόρμα για να δούμε πώς θα περάσουμε στο επόμενο διάστημα. Ακόμη και καλά να είναι στη θεωρία τα πληροφοριακά συστήματα, δεν σημαίνει ότι θα δουλέψουν. Εξαρτάται σίγουρα από την εγκατάσταση, από τη διαδραστικότητα και από την πληροφόρηση με τα οποία τροφοδοτούνται. Το σίγουρο είναι ότι ήταν αρκετά έσοδα για τους κατασκευαστές και για τους συμβούλους. Το δίκτυο, τουλάχιστον στην Κρήτη, είναι εντελώς ασυντήρητο, πεπαλαιωμένο. Πολλές φορές ξύλινοι στήλοι παίρνουν φωτιά, διακόπτεται το ρεύμα, έχουμε πτώση τάσεως. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η πρωινή επισκόπηση ολοκληρώθηκε. Θα είμαστε κοντά σας αύριο στις 8.30 το πρωί. Καλημέρα. Καλή σας μέρα.